Γεια και χαρά σε όλους σας που συντονιστήκατε για να δείτε το σημερινό παιχνίδι. Εδώ περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για να πάμε στη σέντρα. Οι καιρικές συνθήκες θα έλεγα πως είναι ιδανικές και αυτό αποτελεί έναν καλό ιονό για το θέαμα που πρόκειται να παρακολουθήσουμε. Η προσμονή του κόσμου ούτως ή άλλως είναι μεγάλη. Αυτό φαίνεται και από την προσέλευσή του αλλά και από τις εκδηλώσεις του. Όση ώρα περιμένει την έναρξη. Για να δούμε. Το Σαν Σίρο, το φρούριο της Μίλαν, στολισμένο από την κορφή ως τα νύχια με τα χρώματα των Ρωσονέων. Εάν τυχόν δεν το έχετε αντιληφθεί, το παιχνίδι ξεκίνησε. Αν βρισκόταν κάποιος στο άλλο άκρο αυτής της πάσας, θα ήταν μεγάλη ευκαιρία. Αυτές οι παλιές πρέπει να είναι ακριβίας, αλλιώς δεν έχουν καμία τύχη. Σουτάρει προς το τέρμα και είναι γκολ. Λίγα μόλις λεπτά πέρασαν και όμως ήδη μετράμε ένα γκολ. Μακάρι για τον κόσμο να ακολουθήσουν και άλλα. Και να σκεφτεί κανείς ότι οι προπονητές καταστρώνουν πολλές μέρες τα πλάνα τους για το πώς θα κρατήσουν το 0 στην άμυνά τους. Αλλά όπως βλέπετε, λίγα λεπτά φτάνουν για να ανατραπούν όλα τα σχέδια. Πολύ φτηνό γκολ έφαγαν εδώ. Μα τι έκανε. Πραγματικά δεν έχω λόγια. Επαγγελματίας παίκτης απαγορεύεται να είναι τόσο αναποφάσιστος. Τελικά δεν περιμέναμε και πολύ. Νεϊμάρ! Η μπάλα στο πλεκτό! Απίστευτο! Επιτρέψτε μου την έκφραση, αλλά τους έχουν κυριολεκτικά τσακίσει. Χωρίς αμφιβολία, αυτό το γκολ ήταν παγκόσμιας κλάσης. Αυτά τα σούτ είναι εφιάλτης για τους goalkeeper. Αν η μπάλα πάρει καμπύλη, τότε άντε να την πιάσεις. Τώρα το σκορ είναι 2-0 υπέρ τους. Τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα για αυτούς τώρα. Με λίγη πίεση ακόμη θα τον καθαρίσουν τον αγώνα. Ο επιτιθέμενος έκανε μια πολύ ωραία προσπάθεια. Στιγμία μάλιστα κέρδισε την μπάλα, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει κάτι καλό εκεί. Draxler. Και προσπαθεί να σουτάρει. Νάτο! Μέσα σε λίγα λεπτά έβαλαν κι άλλο. Απίστευτο. Δεν υπήρχε περίπτωση να το χάσει από εκεί. Απλά σούταρε. Εδώ το λάθος ήταν καθαρά των αμυντικών. Ο τερματοφύλακας δεν μπορούσε να κάνει πλέον τίποτα. Πλέον είναι στο 3-0 το σκορ. Καβάνι. Πάει για γκολ. Νεϊμάρ. Έκοψε την πάσα. Ο επόπτης υποδεικνύει πως ήταν σε θέση offside. Οπ, του χάρισε την μπάλα. Προχωράει προς Καβάνι. Ναι, μπήκε. Για να δούμε τι άλλο θα κάνουν σήμερα. Η επίθεσή τους είναι πραγματικά ασταμάτητη. Πραγματικά απίθανο αυτό το γκολ. Από τη γωνία που βρέθηκε και για τη θέση βέβαια που είχε ο goalkeeper, έκανε την σωστή επιλογή και ανταμείφθηκε. Το μάτς έχει αρχίσει να θυμίζει προπόνηση. Εμπαπέ ψάχνει τη σιρτή πάσα. Ο goalkeeper έπιασε την μπάλα. Θα έχουν μεγάλο πρόβλημα μετά από ένα γκολ σαν αυτό. Σαφώς στάθηκαν πάρα πολύ τυχεροί εδώ. Δεν πάβει όμως να είναι ένα γκολ υπέρ τους. Νεϊμάρ εκτελεί με πάσα τελικά. Το μαρκάρισμα είναι αντικανονικό. Καταλογίστηκε, ναι, καταλογίστηκε φάουλ. Θα εκτελέσουν εδώ το φάουλ, αλλά η γωνία είναι σχεδόν απαγορευτική. Παραλίγο να μπει και το έκτο. Είναι πολύ φιλόδοξη η απευθείας εκτέλεση από αυτήν την θέση. Πολύ βαθιά και ψηλή παλιά. Καλού κακού καθαρίζει η πάση. Και εδώ σταματά αυτή η επίθεσή τους.
Υπέροχη πάσα. Είναι μόνος του. Πάσα με αξιώσεις. Για να δούμε τι θα κάνει. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Μία κεφαλιά. Και σκόραρα. Επιτρέψτε μου την έκφραση, αλλά τους έχουν κυριολεκτικά τσακίσει. Χριστό, ο αγώνας πλέον έχει γίνει ακατάλληλος για ανηλίκους. Πολύ εντυπωσιακός. Πετυχαίνει hat-trick. Τι να πεις για αυτό το παίκτη. Σήμερα μοιάζει πραγματικά ασταμάτητος. Σκάβει έξυπνα την μπάλα προς το συμπαίκτη του. Δοκίμασε να πάει μόνος του, αλλά δεν μπόρεσε. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Αυτή η πάσα είναι μισό γκολ. Βλέπει την μπάλα. Μάρκο Βεράτη. Νέιμαρ. Ραμπιό. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Νέιμαρ με την μπάλα. Ντράξλερ. Σούσο. Επιμένει εκεί και θα πάρει την μπάλα. Και σχέ. Ο διαιτητής στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Πολύ χαίρομαι που εξελίχθηκε έτσι το πρώτο ημίχρονο. Είχα καιρό να δω τέτοιο παιχνίδι. Μόνο μη μου ζητήσετε να κάνω προβλέψεις, γιατί αυτό φαντάζει αδύνατο. Τα γκολ μπήκαν με το τσουβάλι μέχρι στιγμής και η διαφορά είναι ήδη μεγάλη. Δεύτερο ημίχρονο άρχισε. Όχι, είναι offside. Σωστή είναι η απόφαση του. Αυτή η προσπάθεια φάνηκε να έχει δουλευτεί στις προπονήσεις. Με κλειστά μάτια πήγαν οι παίκτες, αλλά προφανώς δεν υπολόγισαν το offside. Σαν να συγκρούνται με τείχο. Ξεχύνεται μπροστά. Υπέροχη προσπάθεια. Μενιέ, θα κάνει τη μακρινή παλιά. Και ναι, τον βρήκε όμορφα αυτή η πάσα. Θα εξαπολύσει το σουτ. Τόσο σε όταν το φύλακας. Τουλάχιστον δεν το βάζουν κάτω. Εδώ βλέπουμε πως δοκιμάζουν το πόδι τους και από μακριά. Ποιος ξέρει, μπορεί και κάποιο να τους κάτσει. Στον ουρανό η μπάλα. Θα τη στείλει στα δίχτυα. Η Μίλαν θα πάρει αμέσως πίσω τη μπάλα. Ραμπιό. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Ο κίνδυνος ήταν μεγάλος εδώ, αλλά κατάφερε πάρα πολύ έξυπνα να μπει στη φάση και να διώξει. Ροντρίγκες προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Και ξαφνικά η άμυνα βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Κινήθηκε πολύ όμορφα και κατάφερε να σταματήσει την παλιά πριν γίνει επικίνδυνο. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Καβάνι πάει να την περάσει προς τα έξω. Εμπαπέ παίρνει ωραία πάσα από τον συμπαίκτη του. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Ραμπιό. Δύσκολη η φάση για την αντίπαλη άμυνα. Καβάνι ψάχνει τη σεκτή πάσα. Θα προσπαθήσει με το κεφάλι. Μπήκε! Με αυτό ολοκληρώνουν την κατεδάφιση του αντιπάλου, αν δεν είχε ήδη συμβεί. Νομίζω πλέον αγγίζουμε τα όρια του εξευτελισμού. Μετά από αυτή την ήττα μπορεί και να τους μείνουν κουσούρια. Μάρκο Βεράτη θα πασάρει προς τα δεξιά. Νέιμαρ. Μάρκο Βεράτη. Πανέξυπνη αυτή η παλιά.
Καλή προσπάθεια εδώ. Αν έβρισκε και τον συμπαίκτη του, θα ήταν ακόμα καλύτερο. Με τέτοιου είδους πάσες δεν έχεις αποτέλεσμα. Άσε που εκνευρίζονται και οι συμπαίκτες σου. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Με καλές προϋποθέσεις αυτό το σουτ. Η μπάλα είναι μέσα. Συνεχίζουν να τους κατακρεωθούν. Δεν περίμενα να ανεβάσουν τόσο το δίκτυο του σκορπιστό, αλλά τους αξίζει. Σήμερα είναι ασταμάτητος. Έχει βάλει 4 γκολ. Ροντρίγκες. Μυρίζει γκολ. Αυτό το αυτογκόλ μπορεί πραγματικά να καταστρέψει τα πάντα για αυτούς. Έστω και έτσι κατάφεραν τελικά να σκοράρουν. Νεϊμάρ θα στείλει δίπλα του την μπάλα. Αυτό είναι το δεύτερο αυτογκόλ στη σειρά. Απίστευτο. Πολύ κρίμα. Συμβαίνει μερικές φορές δυστυχώς. Αλλά κανείς δεν θέλει να δέχεται γκολ σαν αυτό. Σαφώς στάθηκαν πάρα πολύ τυχεροί εδώ. Δεν πάβει όμως να είναι ένα γκολ υπέρ τους. Καταφέρνουν και αναχαιτίζουν την επίθεση. Μάρκο Βεράτη. Μάλλον ψάχνει για κάποιον συμπαίκτη του εδώ. Που τρώνε. Δεν κατάφερε να περάσει την παλιά που ήθελε. Νομίζω πως άλλο ήθελε να κάνει και άλλο έκανε. Γι' αυτό το απολογητικό βλέμμα προς το συμπαίκτη του τα λέει όλα.
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σας καλησπερίσουμε και να σας ευχαριστήσουμε που θα είστε μαζί μας για δύο περίπου ώρες. Βρισκόμαστε λίγες στιγμές πριν την έναρξη του παιχνιδιού, καθώς ολοκληρώνονται τα τελευταία διαδικαστικά από τους υπεύθυνους. Οι καιρικές συνθήκες είναι άψογες και όλα προμηνύουν ένα υπέροχο. Η παράβαση υπέπεσε στην αντίληψη του διαιτητή και την καταλογίζει. Αυτό θα πει δυνατό ξεκίνημα. Πάουν σε επικίνδυνη θέση στα πρώτα λεπτά του μάτς. Φοβερός έλεγχος της μπάλας. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Κάνει μια συρτή σε... Θα εξαπολύσει το σουτ. Και ναι, είναι γκολ. Υπέροχη προσπάθεια της Φενέρμπαχτσε. Με τέτοια πρόσκληση, πρόκληση, είναι λογικό να σουτάρει. Κινήθηκαν πανέξυπνα και οι δύο. Τόσο ο σκόρερ, όσο και ο συμπαίκτης που του έβγαλε την ασίστ. Πάρα πολύ νωρίς παίρνουν τα ηνία του αγώνα. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Λίγο ήθελε και τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά τώρα. Για να είμαστε δίκαιοι εδώ, και ο αμυνόμενος έκανε φοβερή προσπάθεια, γλιτώνοντας ίσως και γκολ με αυτό το πολύ αποτελεσμα. Και κάνει το σουτ. Είναι πραγματικά εκπληκτικός. Εδώ όλοι νομίσαμε ότι η μπάλα θα έμπαινε γκολ. Και με το κεφάλι πάει για γκολ. Η στέλνει εκτός. Πολύ άσχημη επιλογή. Του αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια για αυτό που έκανε. Με δύο αντιπάλους πάνω του, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο. Ερνάντες, το βρήκε ωραίο συμπέκτης. Με αυτή την παλιά θέλει, θα επιχειρήσει ένα σουτ. Η πίεση στην επίθεση έχει αποτέλεσμα. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Όμορφες πάσες. Σολδάδο, Βαλμπουενά. Θέλει να ανοίξει το παιχνίδι. Θα τελειώσει τη φάση. Θα ψάξει το γκολ. Θα δοκιμάζει. Ναι, μπήκε. Τέτοιο ξεκίνημα ούτε στα όνειρά τους δεν θα το περίμενε. Μόια κατάφερε να διώξει την πρώτη φορά, αλλά δεν την απομάκρυνε καλά και την πάτησε. Παρότι έβαλε και την ουρίτσα του εδώ ο goalkeeper, τα χειροκροτήματα πάνε στον επιθετικό και στη γρήγορη βέβαια αντίδραση που είχε ώστε να σκοράρει. Τώρα το σκορ είναι 2-0 υπέρ τους. Αυτό το δεύτερο γκολ που πέτυχαν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Τώρα τους αρκεί να διαχειριστούν σωστά την κατάσταση. Φουρουτούθα. Προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Επιλέγει να βγάλει μια συρτή σέντρα. Ξεκινάει κόντρα. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Αυτές οι πάσες είναι χάρμα οφθαλμών. Φουρουτούθα. Αν και προσπαθεί σήμερα να επιβάλλει το παιχνίδι του, αντιμετωπίζει δυσκολίες από τους αντιπάλους. Ναι, η αντίπαλη άμυνα του κλείνει πολύ γρήγορα κάθε ελεύθερο χώρο. Είναι προφανές πως τον έχουν σημαδέψει. Πέρασε! Είναι τέτα τέτ! Ο παίκτης έκανε μια καλή κούρσα, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Χουάν Μι θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Νόιστάντερ κάνει τη μακρινή παλιά και τη στέλνει προς τα αριστερά. Πάνω στην ώρα ήρθε σαν από μηχανής θεός και έκοψε αποσογώντας μια πολύ δύσκολη για αυτούς κατάσταση. Με αυτές τις κοφτές πάσες προσπαθούν να χτίσουν το παιχνίδι τους. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Αυτό δεν θα σουτάρει με δύναμη. Η απροσεξία τους σε αυτή την περιοχή μπορεί να τους δημιουργήσει προβλήματα. Ψάχνει τη συρτή πάσα. Δύσκολη η φάση για την αντίπαλη άμυνα. Εντόπιση.
σε πολύ πλεονεκτική θέση. Η άμυνα πολύ σωστά τον κράτησε εκεί και τον νίκησε κατά κράτος. Δεν του έδωσαν καν τον χώρο να γυρίσει το σώμα του. Θουρουτούθα. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Βλέπει την μπάλα. Θουρουτούθα. Δεν κατάφερε να περάσει την παλιά που ήθελε. Νομίζω πως άλλο ήθελε να κάνει και άλλο έκανε. Και αυτό το απολογητικό βλέμμα προς το συμπαίκτη του τα λέει όλα. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Τώρα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για αντεπίθεση. Αποδεικνύουν πόσο συμπαγής ομάδα είναι σε κάθε σημείο του γηπέδου. Σολδάδο ψάχνει τη σύρτη πάσα. Ωραία ντρίμπλα έκανε εδώ. Γουάνμι. Καλά το πήγε μέχρι ένα σημείο, αλλά τελικά τα έκανε θάλασσα. Δεν άντεξε τελικά στην πίεση που του άσκησε ο αντίπαλος. Οι παίκτες ξεχύνονται μπροστά. Ανοίγει την μπάλα δεξιά. Παίζουν άψογα το 1-2. Κάνει προβολή και θα πάρει την μπάλα. Πολύ καλό το passing game εδώ. Ο Σολδάδο με την μπάλα. Βρέθηκαν σε πολύ δυσχερή θέση εδώ. Αλλά τελικά κατάφεραν να την γλιτώσουν. Όταν σε τέτοιες φάσεις είσαι με παίκτη λιγότερο, πρέπει... Θα σουτάρει για γκολ. Πολύ σημαντική αυτή η απόκριση. Ο Θουρουτούθα δεν νομίζω ότι έκανε κάτι λάθος. Απλά ο τερματοφύλακας έκανε απίθανη επέμβαση. Φερνάντες. Με λίγη επίδειξη δύναμης εδώ. Καταφέρει να πάρει τελικά την μπάλα. Η σκέψη ήταν καλή, αλλά δεν κατάφερε να βρει κάποιον τελικά. Με τέτοιου είδους πάσες δεν έχεις αποτέλεσμα. Άσε που εκνευρίζονται και οι συμπαίκτες σου. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Ευκαιρία για γκολ. Έσκαψε την μπάλα. Ωραία επέμβαση. Μπράβο του. Ο Σολδάδο αλλιώς το φαντάστηκε εδώ. Αλλά ο κύριος κάτω από τα δοκάρια είχε άλλη γνώμη. Βρίσκει την μπάλα με το κεφάλι. Δεν ήταν τυχερός εδώ. Αν ήμουν στη θέση των επιθετικών τους, μάλλον θα είχα εκνευριστεί. Δεν φτάνει η μπάλα σήμερα σε αυτούς. Μορένο. Θουρουτούθα. Προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Κατάφερε και την κράτησε. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Έκοψε την πάσα. Μεγάλη ευκαιρία. Θα ανοίξει το παιχνίδι προς τα δεξιά. Να η ευκαιρία να τους πιάσουν στον ύπνο. Θα ψάξει μακριά για συμπαίκτη. Η Φενέρμπαχτσε θα πάρει αμέσως πίσω την μπάλα. Ευκαιρία για αντεπίθεση. Δοκιμάζει τη βαθιά παλιά. Σκρτέλ. Σφυρίζει το τέλος του πρώτου μέρους. Πες μας μερικές από τις σκέψεις σου για το πρώτο ημίχρονο που ήταν. Στο πρώτο 45 λεπτό έβαλαν δύο γκολ σε μικρό χρονικό διάστημα και φυσικά ο αντίπαλος δεν κατάλαβε από πού του ήρθε. Τώρα βέβαια δεν θα πρέπει να επαναπαυτούν, αλλά να συνεχίσουν με την ίδια δίψα το παιχνίδι. Με το 2-0 απόκτησαν ένα καθαρό προβάδισμα στο σκορ. Είμαστε και πάλι πίσω στην δράση. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Γιαμουζάη.
Και ξαφνικά η άμυνα βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Θα ανοίξει το παιχνίδι προς τα δεξιά. Η Γιαραμέντη. Σαν να σηκώνονται με τίποτα. Μεχμέτε Κιτσί. Πολύ καλή πάσα. Περνά την μπάλα πάνω από την άμυνα. Ο ποδοσφαιριστής είχε συνέχεια το νου του στην μπάλα. Κατάφερε να την πάρει στην κατοχή του, αλλά από εκεί και πέρα δεν έκανε κάτι το ιδιαίτερο. Ναι, πέρασε η παλιά. Θα τη στείλει στα δίχτυα. Ο παίκτης έκανε μια όμορφη κούρσα προς την μπάλα, αλλά μάλλον δεν είχε αρκετές δυνάμεις για να βγάλει και το σούτ. Η Γιαραμέντη. Χουάνμι. Ωραία η συνεργασία τους. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Μεθμέτ το πάλι. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Όμορφες πάσες. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Ίσλα ψάχνει τη σύντη πάσα. Έχει την μπάλα σε καλό σημείο. Θα το καρφώσει. Σολβά πιάνει ένα σουτ. Εδώ βλέπουμε πως κάτι δεν πάει καλά στο δημιουργικό τους κομμάτι. Να η ευκαιρία να τους πιάσουν στον ύπνο. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Τρία γκολ η διαφορά και οι ελπίδες τους εξανεμίζονται πλέον. Ο Μόγια μάλλον δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο εδώ. Είναι προφανές ότι δεν είχε καλή ορατότητα, γιατί αρκετοί συμπαίκτες του του έκρυβαν την μπάλα. Αυτά τα σουτ πιστεύω είναι ότι χειρότερο υπάρχει για έναν τραυματοφύλακα. Και για όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους, το σκορ είναι ήδη στο 3-0. Καλή επινόηση, για να δούμε. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Σάντρο Ραμίρες προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Είναι απίθανος. Γιανουζάη ψάχνει τη σύρτη πάσα. Θα δοκιμάσει το πόδι του. Το έβαλε, γκολ. Στο μείον 2 η διαφορά. Θεωρητικά ακόμα δεν έχει κρυθεί το παιχνίδι. Ήταν σε πολύ ευνοϊκή θέση. Δύσκολα χάνεται από εκεί. Εδώ το λάθος ήταν καθαρά των αμυντικών. Ο τερματοφύλακας δεν μπορούσε να κάνει πλέον τίποτα. Μπράβο στον προπονητή που πίστεψε στον παίκτη του και αυτός του το ανταπέδωσε. Με καλές προϋποθέσεις αυτό το σουτ. Είναι μέσα! Από τη στιγμή που ξαναπήραν την κατοχή της μπάλας, κινήθηκαν ταχύτατα και πολύ αποφασιστικά. Πραγματικά μια υποδειγματική φάση για το πώς πρέπει να εκδηλώνεται σωστά ένας ευνηδιασμός. Πλέον υπολείπονται ένα γκολ από τους αντιπάλους. Αυτό που πέτυχαν είναι πολύ σημαντικό και τους δίνει πίστη. Όμως μπορούν να πιέσουν για να πετύχουν την ισοφάριση. Thank you.
πίεση στην επίθεση έχει αποτέλεσμα. Βγαίνουν μπροστά. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Να τι πρέπει να κάνουν στον χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους. Φαντάζομαι πως δεν έχουν την πολυτέλεια να σκεφτούν τους κινδύνους που σίγουρα θα κρύβει μια μαζική πολιορκία. Ναι, πράγματι. Το γέμισμα από αρκετά μακριά. Juan Mi προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Γιανουζάη ψάχνει τη σύρτη πάσα. Βρήκε πολύ ωραία το συμπαίκτη του εκεί στα πλάγια, με χώρο μπροστά του. Η μπάλα περνάει τη γραμμή και είναι πλάγιο. Πάει για το γκολ. Τον κάρφωσε. Τα κατάφεραν. Και πλέον βλέπουν στα ίσια τον αντίπαλο. Και τώρα όλα πάλι ξεκινάνε από την αρχή. Okay, κοίτα. Αυτή η αναμέτρηση νομίζω έχει πολύ suspense. Δεν το περίμενα τόσο πολύ. Σολβάδο ψάχνει τη σύρτη πάσα. Κλωτσάει με δύναμη την μπάλα. Όσο ο τερματοφύλακας. Ο Σολβάδο ανάγκασε τον αντίπαλο πορτιέρο σε μια μεγάλη επέμβαση. Μπράβο πάντως και στους δύο. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Με μαεστρία προς το συμπέκτη. Είναι επικίνδυνος εκεί. Πλέον πρέπει να προσέχουν και οι δύο τις αντεπιθέσεις. Ψυχραιμία, κατοχή της μπάλας και αξιοποίηση των ευκαιριών είναι το σύνθημα και για τις δύο πλευρές. Με πολύ καλό timing κατάφερε να μπει στη φάση και να κόψει. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Μορένο μπήκε δυνατά και πήρε την μπάλα. Η κίνηση ήταν καλή, αλλά ο χρόνος πλέον είναι αμήλικτα εναντίον τους. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Αυτή μάλλον ήταν η τελευταία τους ευκαιρία για να πετύχουν κάτι. Διάβασε άριστα την κατάσταση και κατάφερε να κόψει. Λίγο πριν ο αντίπαλος απειλήσει το τέρμα του. Σάντρο Ραμίρες ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα και απομακρύνει την μπάλα. Προφανώς δεν θέλει να ρισκάρει. Η κίνηση ήταν καλή, αλλά ο χρόνος πλέον είναι αμήλικτα εναντίον τους. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Πλέον πρέπει να προσέχουν και οι δύο τις αντεπιθέσεις. Ψυχραιμία, κατοχή της μπάλας και αξιοποίηση των ευκαιριών είναι το σύνθημα και για τις δύο πλευρές. Σολδάδο με την μπάλα. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Και είναι έτοιμος να σουτάρει. Και ναι, είναι γκολ. Υπέροχη προσπάθεια της Φενέρμπαξε. Λέτε αυτό το γκολ να είναι και το καλό. Η Φενέρμπαξε εδώ έκανε πραγματικά έναν υποδειγματικό ευνηδιασμό. Έτσι τιμωρούνται οι απρόσεκτες πάσεις στο κέντρο. Μιλάμε ότι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα από τότε που έγινε το λάθος, η μπάλα βρισκόταν ήδη στο αντίπαλο πλεκτό. Και με αυτό το γκολ έκανε hat-trick σήμερα. Τι να πεις για αυτό τον παίκτη. Σήμερα μοιάζει πραγματικά ασταμάτητος. Τώρα πήραν το προβάδισμα στο παιχνίδι. Έτσι είναι, η σκληρή δουλειά συνήθως ανταμείβεται. Τώρα είναι αυτή στη θέση του οδηγού. Προσοχή όμως, το παιχνίδι ακόμα δεν έχει τελειώσει. Αυτές οι πάσες είναι χάρμα οφθαλμών. Μυρίζει γκολ. Σαν να πιάσει και στον ύπνο εδώ η άμυνα. Με άλλα λόγια, κοιμώτουσαν όρθιοι.
Ίσλα κάνει μια υπερπροσπάθεια από τα δεξιά. Για να δούμε αν θα βγει κάτι καλό. Επιχειρεί το σουτ. Φοβερή ενέργεια. Λίγο έλειψε για το γκολ. Αυτό ήταν πολύ κοντά. Παραλίγο να το βάλει. Ήταν υπόθεση μερικών εκατοστών. Ελάχιστος χρόνος πλέον τους χωρίζει από το πολυπόθητο αποτέλεσμα. Την έκοψε. Χρειάζεται μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, θα έλεγα, και οξυδέρκεια σε τέτοιες περιπτώσεις. Βλέπει δίχτυα από εκεί. Καθάρισε ωραία. Και πολύ τον προπονητή, πήραν ένα καλό αποτέλεσμα. Η Φενέρμπαχτσε άφησε για το τέλος τα σπουδαία, αλλά τα κατάφερε. Νομίζω πως όλοι σκεφτόμασταν την ισοπαλία, αλλά κάποιοι είχαν διαφορετική άποψη στο τέλος και βρήκαν τον τρόπο να αρπάξουν την νίκη. Μπράβο τους που το κατάφεραν. Και φτάσαμε στο τέλος της απόψινής μας μετάδοσης. Το μόνο που μένει είναι να ευχαριστήσω τον Γιώργο Θαναελάκη που ήταν μαζί μας. Αυτό ήταν για σήμερα, φίλες και φίλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο.